μέλλον του ΓΕΣΥ και τις διαβουλεύσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Κατερίνα, όπως παρακολουθήσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ, οι ισορροπίες πλέον είναι ιδιαίτερα εύθραστες μετά και τις ανακοινώσεις, τις προϋποθέσεις των γιατρών με βάση το ομόφωνο ψήφισμα του στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης από τους γιατρούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τις προϋποθέσεις αυτές για την ένταξή του στο ΓΕΣΥ κατήγγειλαν χθες, όπως είδαμε, Κατερίνα, στρατηγική απομόνωση του ιατρικού κόσμου, bullying, ψυχολογική βία από διάφορους, έτσι ώστε να αποδεχθούν τελεσιγραφικούς όρους. Ανέφεραν ότι όλα αυτά δεν πέτυχαν και οι ίδιοι απαντούν στην φτηνή ρητορική, όπως την χαρακτήρισαν, με μήνυμα ενότητας και ήθους. Ωστόσο, Κατερίνα, να πούμε ότι εξέφρασαν χθες και την πεποίθηση ότι στην δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν τρόποι και αν η άλλη πλευρά επιθυμεί, μπορεί να ξεβρεθεί λύση και να ενταχθούν όλοι οι γιατροί και στο ΓΕΣΥ. Αν κάτι τέτοιο βεβαίως δεν γίνει, δεν υπάρξει πρόθεση δηλαδή από πλευράς κυβέρνησης από ό,τι λέχθηκε, η άλλη πλευρά να είναι έτοιμη να αναλάβει το σύνολο της ευθύνης για πιθανή αποτυχία. Να πούμε, Κατερίνα, ότι όλα αυτά έγιναν και στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση ο Υπουργός, στην οποία βεβαίως εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι γιατροί δεν θέλουν να συζητούν για τα θέματα του προϋπολογισμού με τον ΟΑΗ, όπως ανέφεραν και οι ίδιοι, αλλά να προχωρούν στη διαβούλευση για τα υπόλοιπα θέματα. Αλλά όσον αφορά προϋπολογισμό, εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πρέπει να συζητούν με κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο βεβαίως ο Υπουργός είπε, ότι ο ίδιος προσωπικά είναι έτοιμος να μεσολαβήσει για να έρθει το αδιέξοδο και οι δύο πλευρές να εμπλακούν σε ειλικρινή διάλογο. Εξέφρασε και αυτό στην αισιοδοξία ότι μπορεί να προχωρήσουν σε θετική έκβαση και ο σχεδιασμός του ΓΕΣΥ, σύμφωνα με τον ίδιο, να συνεχίσει και να αποτυπώνεται στην ομόφωνη ψήφιση των νομοσχεδίων του Ιουνίου του 2017. Πληροφορίες μας είναι ότι ήδη έχουν καλεστεί γιατροί. Από χθες βεβαίως ήταν αυτή η πρόθεση από τον Υπουργό Κωνσταντίνο Ιωάννου, Κατερίνα. Ήδη έχουν καλεστεί, συνάντηση θα γίνει αύριο. Και βεβαίως δεν αποκλείεται οι γιατροί να έχουν συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Βεβαίως δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια απάντηση ή όχι, αλλά αυτή είναι η πρόθεση τους, αυτή είναι η επιδίωξή τους και κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται και από την κυβέρνηση και ήδη στο προεδρικό εξετάζουν, μελετούν αυτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αυτή η συνάντηση και η μεσολάβηση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν αποκλείεται, όλα είναι πιθανά, όλα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, κρατάμε ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου θα γίνει οπωσδήποτε αύριο. Έχουν απαντήσει θετικά οι γιατροί στην πρόσκληση του Υπουργού και όλα αυτά σε μια κλωστή η οποία κρέμεται αυτή τη στιγμή, η Κατερίνα, για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιλαμβάνομαι, θα ίσως να έχουμε εξελίξεις μετά. Θα επιδιώξουμε και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για αυτό το ζήτημα, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, αν μπορούν να ξεκαθαρίσουν στην παρούσα φάση. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του διερευνόμενου σκανδάλου στην αρχή λιμένων, το οποίο απεκάλυψε το ΣΥΓΜΑ χθες, οι τομές στα γεγονότα και ο